Ερχόμεθα, αγαπητοί μου, να αναλύσουμε με τη βοήθεια του Θεού το πέμπτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το οποίο έρχεται και να συμπληρώσει την υπάρχουσα οπτασιακή εικόνα κατά τρόπον μεγαλειώδη και δραματικών, όπως ήδη άρχισε να μας την περιγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής εις το προηγούμενο κεφάλαιο, το τέταρτο. Συμπληρούται η εικόνα αυτή με το εσφραγισμένο μυστηριώδες βιβλίων και με τον λυτρωτήν Χριστόν ως εσφαγμένον αρνίον. Είναι δύο κύρια σημεία της συμπληρώσεως της εικόνας, όπως αναλύεται εις το πέμπτον κεφάλαιο. Και είδον επί την δεξιάν του καθημένου, επί του θρόνου, βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και έξωθεν, κατεσφραγισμένων σφραγίσιν επτά. Είδα, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, επί την δεξιάν του καθημένου, επάνω εις τον θρόνο, να υπάρχει ένα βιβλίο γραμμένο από μέσα και απ' έξω, και το οποίο ήταν κατεσφραγισμένο με επτά σφραγίδες. Ο καθήμενος επί του θρόνου, όπως μας λέγει εδώ το χωρίον, είχε εις το δεξί του χέρι, το οποίο και έτεινε προς επίδοση, ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό ήταν περγαμινών ή παπύρινων, πάντως ηλιτών, ηλιτάριων. Δηλαδή μία λωρίς, όχι όπως είναι η μορφή σήμερα των βιβλίων που είναι φύλλα, που από τη μία τους άκρη είναι κολλημένα, η γνωστή μορφή δηλαδή του βιβλίου, όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια του ηλιταρίου, του ηλιτού. Δηλαδή είχαμε δύο κυλίνδρους που επάνω σε αυτούς, στον έναν ήταν τυλιγμένος ο πάπυρος, η περγαμινή, σε μορφή λωρίδες, και όταν ξετύλιγες τον έναν κύλινδρο για να διαβάσεις, τύλιγες τον άλλον κύλινδρο. Ήταν η παλιά μορφή των βιβλίων. Με αυτήν την έννοια ήταν το βιβλίο το οποίο κρατούσε ο καθήμενος επί του θρόνου, και το οποίο κατά τον ιερόν οπτασιαστήν ήταν γραμμένο και εσωτερικά και εξωτερικά. Τώρα αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει εσωτερικά και εξωτερικά, διότι αφού είναι μία λωρίς γραφικής ύλης, γράφει από μέσα κανείς, ανοίγοντας τα ξύλα αυτά, τους κοντούς, ανοίγοντάς τους, ξετυλίγοντας το βιβλίο, ξετυλίγοντας, όχι ξεφυλίζοντας, ξετυλίγοντας το βιβλίο, ήταν γραμμένα γράμματα, είχε γράμματα μέσα, στην εσωτερική επιφάνεια, αλλά και απ' έξω, όπως ήταν η λωρίς, στο απ' έξω μέρος. Ήταν λοιπόν γραμμένο το βιβλίο και εσωτερικά και εξωτερικά. Τι σήμαινε αυτό ότι το γραμμένο και από μέσα και ο πιστογράφος? Σημαίνει εδώ το εξής. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, το βιβλίο σημαίνει την πάνσοφον του Θεού μνήμην νοούμεν, εν οι πάντες κατά των θείων Δαβίδ γράφονται, και των θείων κρυμάτων την άβυσον. Ταύτης δε τα μεν έσω δια το πνεύμα εύληπτα ούκησι, αλλά διστέκμαρτα, τα δε έξω δια το γράμμα ευληπτότερα. Τι είναι αυτό το βιβλίο, το ηλιτάριον? Είναι το σύμβολο της πανσόφου μνήμης του Θεού, εις την οποία είναι γραμμένα τα πάντα. Αυτό που πολλές φορές, ξέρετε, ο λαός λέγει, αν και έχει άλλη διάσταση εκεί, έχει διάσταση ημαρμένης και είναι κάτι φοβερό, αλλά έτσι αυτή η περίπτωση εγγίζει λίγο. Αυτό που λέμε είναι γραμμένα όλα. Το τι θα σου συμβεί είναι γραμμένο. Γραμμένο δεν υπάρχει τίποτε. Προσέξατε, γραμμένο δεν υπάρχει τίποτε. Απλώς αυτά βρίσκονται στην μνήμη του Θεού, στην γνώση του Θεού, εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν ελευθέρως, και που σύμβολο τους έχουν το βιβλίο, δηλαδή το γράψιμο. Όταν λοιπόν λέμε είναι κάτι γραμμένο, είναι το σύμβολο εκφράσεως, γνώσεως ή μνήμης του Θεού. Και όχι ότι είναι αυτά γραμμένα κισμέτ, τυχερό που λένε οι Τούρκοι, κισμέτ, τυχερό, γραμμένο. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Προσέξτε, όποιος χριστιανός υποστηρίζει ότι ήταν γραμμένο του αυτό να το πάθει, να του συμβεί, ή τυχερό του,
αμαρτάνει, αμαρτάνει, το υπογραμμίζομαι αυτό. Και ότι εκεί είναι γραμμένα, λέγει στο βιβλίο, πάντα σύμβολον, τα θεία, η άβυσος των θείων κρυμάτων. Δηλαδή, πώς σκέπτεται ο Θεός, ποια τα σχέδια του Θεού και ούτω καθεξής. Ακόμη, όπως ήταν γραμμένο από μέσα και απ' έξω το βιβλίο, είναι το σύμβολον ότι τα από μέσα δηλούν το πνεύμα των πραγμάτων, το πνεύμα των γραμμάτων, ενώ το απ' έξω το γράμμα. Δηλαδή, το γράμμα, όπως ξέρετε, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε, όπως και η Αγία Γραφή. Ή, αν θέλετε, το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι καταχωρημένο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν το διαβάζουμε. Τι διαβάζουμε? Το γράμμα. Το πνεύμα, το πνεύμα είναι από μέσα. Δηλαδή, είναι κρυμμένο. Αυτό θέλει να πει ότι το βιβλίο που κρατούσε εις το δεξί του χέρι ο καθήμενος επί του θρόνου ή το γραμμένο από μέσα και απ' έξω. Αλλά και κάτι ακόμη, λέγει ο Άγιος Ανδρέας. Βίβλος δε και η προφητεία νοείται. Ακόμα και το σύμβολο της προφητείας είναι το βιβλίο. Είναι την οποία αυτός ο Χριστός το Ευαγγελίο τε πληρώστε έφη. Εις τα εξής επεσχάτων πληρωθήσονται. Δηλαδή, όταν ο Κύριος τι είπε, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Δεν ήλθα να καταλύσω τον νόμον αλλά να τον πληρώσω. Πληρώσω, τόσο να εκπληρώσω, συγγνώμη, να συμπληρώσω, όσο και να εκπληρώσω. Εκείνο το εκπληρώσω σημαίνει ότι ο Χριστός είναι το βιβλίο της προφητείας. Ο ίδιος είναι η προφητεία. Ο ίδιος έρχεται όχι να ερμηνεύσει την προφητεία όπως θα ερμήνευε ένας προφήτης, αλλά και να εκπληρώσει την προφητεία, να πραγματώσει την προφητεία. Όλα αυτά φανερώνουν το βιβλίο που κρατεί εις τα χέρια του ο επί του θρόνου καθήμενος και το οποίο βιβλίο κλείνει να δώσει σε κάποιον, ως να αναζητείται κάποιος για να δοθεί το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο όμως αυτό ή το κατεσφραγισμένο με 7 σφραγίδας. Αυτό το, αυτή η πρόθεση κατά κατεσφραγισμένων επιτείνει των σφραγισμών. Δηλαδή, οι 7 σφραγίδες πρέπει να εννοηθούν σαν το αδύνατο της αναγνώσεως του βιβλίου. Βέβαια, κατ' επίδραση αυτού του χωρίου το λέμε και στην καθημερινή μας γλώσσα, ότι αυτή η υπόθεση είναι σφραγισμένη με 7 σφραγίδες. Το λέμε αυτό. Αλλά κατ' επίδραση από εδώ είναι. Και σημαίνει ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Άρα, το βιβλίο ή το ακατανόητον, απροσπέλαστον, μυστηριώδες. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας πάλι επ' αυτού. Τας δε επτά σφραγίδας ή την τελείαν της βίβλου ασφάλιαν και πάσιν άγνωστον δηλούν φυσί, φημί, ή τας οικονομίας του ερευνώντος τα βάθη του Θείου Πνεύματος. Ας λύσε πάσας, ουδε μία ακτιστή φύσης δύναται. Τι μπορεί να φανερώνουν αυτές οι επτά σφραγίδες, ή ότι υπάρχει πλήρης κατασφράγησης που να μην μπορεί κανείς να γνωρίσει τι γράφει, ή απλώς να φανερώνουν να υπάρχουν εκεί τα βάθη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, δηλαδή το τι ο Θεός σκέφτεται να κάνει στην ιστορία και ποιο το τέλος της ιστορίας. Αλήθεια, ποιο το τέλος της ιστορίας, το ξέρουμε. Βλέπετε ότι έχουμε, εκτός βέβαια από τους τσαρλατάνους, αστρολόγους, ψεύτες και δαιμονισμένους ανθρώπους που προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση το τι θα συμβεί μέσα στον χρόνο ή στο τέλος του κόσμου, έχουμε και τους, όχι βεβαίως αστρολόγους, αλλά εκείνους οι οποίοι προσπαθούν με το ανθρώπινο μυαλό τους να καταλάβουν μερικά πράγματα περί του μέλλοντος, του μέλλοντος της ιστορίας. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να πάει παραπέρα από τα 20, 30, 50, το πολύ 100 χρόνια. Περισσότερο δεν μπορεί να πάει. Ποιος ξέρει το μέλλον? Και αυτά κατοικασίαν, καθυπόθεση. Ποιος γνωρίζει το μέλλον? Και προπαντός, αυτό που λέμε και που είναι κατανόητο στην ανθρωπίνη διάνοια και απορριπταίων, το τέλος της ιστορίας. Σε όποιον διανοούμενο πείτε περί τέλους ιστορίας, θα σας το απορρίψει αμέσως. Γιατί δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτό που λέγει εδώ ο Λόγος του Θεού, τέλος της ιστορίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι σφραγισμένα με 7 σφραγίδες. Δηλαδή, απροσπέλαστα, μυστηριώδη, ακατανόητα. Αλλά
και το σπουδαίο, το οποίο θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως να προσέξουμε, είναι μια διέπουσα αρχή εδώ στο κεφάλαιο τουλάχιστον αυτό, ότι ουδε μία κτιστή φύσης δύναται να ανοίξει το βιβλίο. Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμεθα, το περιεχόμενο του βιβλίου που τίνεται προς επίδοση περιλαμβάνει όλο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αυτό που έχουμε στα χέρια μας, από του 6ου έως του 22ου κεφαλαίου, και περιέχεται ολόκληρον το σωτηριώδες σχέδιο του Θεού περί του μέλλοντος, εκείνο το αδιγενέστε, και το οποίο μυστηριώδες μέλλον και απρόσιτον εισπάσαν, όπως σας ετώνησα, κτιστήν δημιουργίαν, είναι προσιτών και γνωστών μόνον εις το εσφαγμένον αρνίον, όπως θα δούμε πιο κάτω. Και συνεπώς, εφόσον το εσφαγμένον αρνίον θα ίνιγε το βιβλίο, τότε θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε έστω το γράμμα και όχι το πνεύμα, θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τι γράφει αυτό το βιβλίο. Και πράγματι το βιβλίο εινήχθη και εφανερώθησαν κατά έναν μεγαλειώδη τρόπο εκείνα τα οποία έγραφε το βιβλίο. Ξέρετε πώς? Όπως ακριβώς, να σας το πω, πώς να σας το πω. Προσέξτε με για να το καταλάβουμε, γιατί είναι ένα κλειδί αυτό το σημείο που θα σας πω, ένα κλειδί κατανοήσεως. Έχουμε κάποιον και διηγείται μια ιστορία και τον βλέπουμε στον κινηματογράφο, σε μια κινηματογραφική ταινία διηγείται μια ιστορία. Εκεί που διηγείται την ιστορία, ανοίγει ένα βιβλίο και αρχίζει να διαβάζει. Εκεί που διαβάζει, χάνομαι τον αναγνώστη, όχι όμως τη φωνή του. Ακούμε την διήγηση. Προβάλλει τώρα ο κινηματογράφος σκηνές κατά εποπτικών τρόπων, ως εικόνες δηλαδή, από εκείνα τα οποία περιγράφει ο άνθρωπος που διηγείται και διαβάζει από το βιβλίο. Δηλαδή, να, κάποιος διηγείται μια ιστορία από τη Μικρά Ασία, τα γεγονότα της καταστροφής κλπ. Εκεί λοιπόν που τον βλέπουμε και διαβάζει, τον χάνουμε από την οθόνη, ακούμε τη φωνή του όμως, συνεχίζει να διηγείται, και τώρα βλέπουμε τη Σμύρνη, βλέπουμε τις άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας, βλέπουμε τη φωτιά που βάζουν οι Τούρκοι, βλέπουμε την αναχώρηση, την άτακτον εκείνη αναχώρηση των ανθρώπων μας που έφυγαν από την Ανατολή κλπ. Ο διηγούμενος συνεχίζει την διήγηση, την φωνή του. Αλλάζουν οι εικόνες συνέχεια. Αυτό το πράγμα γίνεται, αγαπητοί μου. Θα δούμε πιο κάτω, θα το δούμε αυτό του χρόνου πρώτα ο Θεός, όταν θα αρχίζουν να ανοίγουν οι σφραγίδες μία-μία, ενώ θα ανοίγει η σφραγίδα και θα την ανοίγει το εσφαγμένο αρνία, αμέσως θα εκτυλίσσεται μία εικόνα. Με τη διαφορά πως, στο παράδειγμα που σας είπα, ο διηγούμενος τα της Μικράς Ασίας ανήκουν στο παρελθόν, ενώ εδώ εμπροκειμένου ανήκουν στο μέλλον. Επειδή λοιπόν ανήκουν στο μέλλον και έχουμε εικόνα και δεν έχουμε ορισμούς, δεν έχουμε διατύπωση αλλά εικόνα, όπως ξέρετε η εικόνα είναι πληθωρική, είναι πλουσία, αλλά και ταυτοχρόνως είναι ασαφής, γιατί ακριβώς είναι πληθωρική, δηλαδή έχει πολλές ερμηνείες. Έτσι εκτυλίσσεται το γράμμα το οποίο καταγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο κρατάμε τώρα στα χέρια μας και το οποίο τώρα αναλύουμε, και που το πνεύμα των γραφωμένων θα κατανοείται κατά την ωραιοτάτη και βαθυτά την ερμηνεία του Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας, θα κατανοείται το πνεύμα του γράμματος σε κάθε σημείο της ιστορίας που θα εκδηλούνται, θα φανερούνται και θα πραγματούνται αυτό που το γράμμα έχει. Παρακαλώ αυτό το πράγμα το κρατήσετε, που σας είπα αποτελεί ένα κλειδί να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή, γιατί θα δείτε ότι υπάρχει ένας κυκαιών εικόνων που μπερδευόμαστε και λέμε μα πού θα βρούμε άκρια. Κάπως έτσι μπορούμε να βρούμε, όπως σας εξήγησα, την άκρια. Αλλά του ότι το εσφαγμένον αρνίον, και όπως θα δούμε είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι εκείνος ο οποίος, εκείνο το οποίο εσφαγμένον αρνίον
δύναται να ανοίξει το βιβλίο, διότι αυτό μόνο γνωρίζει τα μέλλοντα και ουδεμία κτιστή δημιουργία. Το βλέπουμε ακόμη και από τα Ευαγγέλια. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έναν λόγον του ιδίου του Κυρίου: ο ουρανός και η γη παρελέψονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Αγαπητοί μου, ποιος τολμάει να πει μέσα στην ιστορία αυτό τον λόγον, αυτή την κουβέντα? Ποιος τολμάει να το πει? Οι ουρανοί θα περάσουν, τα λόγια μου ποτέ. Ποιος τολμά να το πει άνθρωπος? Κτιστό πλάσμα, κτιστή δημιουργία, άγγελος ή άνθρωπος, ποιος τολμά να το πει? Μόνο ο Θεός τολμά να το πει. Και επειδή ο Χριστός είναι ο Θεός, γι' αυτό το λέει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς είδεν, κανείς δεν γνωρίζει. Είναι το εσφραγισμένο βιβλίο. Ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Εάν όμως ο πατήρ γνωρίζει, γνωρίζει και ο Υιός, ο Σωμαούσιος. Αλλά δεν ομιλεί περί του εαυτού του, διότι όταν ρωτήθηκε από τους μαθητάς του, είπε ούτε ο Υιός, ως άνθρωπος, όχι ως Θεός, για να πάψουν να τον ρωτούν. Διότι, μια παρέκβαση εδώ, έχουμε δύο γνώσεις του Θεού. Έχουμε ένα πρόσωπο, έχουμε δύο θελήσεις, έχουμε και δύο γνώσεις στον Ιησού Χριστόν. Είναι η Θεία και η Ανθρωπίνη. Η Ανθρωπίνη είναι πεπερασμένη. Η Θεία είναι άπειρος. Ο Θεός γνωρίζει. Ότι ο Πατήρ γνωρίζει και ο Υιός. Όταν λέγει ο ίδιος εγώ και ο Πατήρ ένας μεν, είναι θα ένα. Ως άνθρωπος έχει πεπερασμένη γνώση. Πότε? Όταν ήταν εδώ στη γη. Αλλά τώρα η ανθρωπίνη φύση γνωρίζει όσα και η Θεία. Ένεκα της υποστατικής ενώσεως. Ωστόσο όμως, συνεχίζει και λέγει Ιωάννης τώρα 5:20, ο Πατήρ φιλεί τον Υιόν και πάντα δείκνει αυτό. Α, αυτός πει, ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και ό,τι κάνει το δείχνει στον Υιόν. Πράξεις 1,8, ούχι μόνο στιγνών εχθρόνους ή καιρούς, ούς ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, είπε τότε στους μαθητάς του μετά την Αναστασή του. Είναι εκφραστικά ότι πράγματι το μέλλον είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Ό,τι αποκαλύψει ο Θεός θα μπορούμε να το ξέρουμε. Ό,τι δεν αποκαλύψει θα μένει σφραγισμένο. Και είδων άγγελων ισχυρών κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη, τις άξιος εστίν, ανοίξε το βιβλίο και λύσε τα σφραγίδας αυτού. Και είδα, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, άγγελων ισχυρών. Ισχυρός άγγελος σημαίνει άγγελος με ισχυρή φωνή, που να κηρύσει με μεγάλη φωνή και να λέγει, ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και τις σφραγίδες του? Η παρουσία του αγγέλου, αγαπητοί μου, με την ισχυράν φωνή θυμίζει εκείνον των λόγων των παροιμιών του βιβλίου Παροιμίε. Είναι στο 9 κεφάλαιο που η σοφία, η ενυπόστατο σοφία, έσφαξε τα εαυτής θύματα, τα σφαγιά της, και εκάλεσε του συνδετημόνας. Προσέξτε μία ωραία φράση, με τα υψηλού κηρύγματος. Αυτό το υψηλό κήρυγμα του βιβλίου των Παροιμιών και με τον άγγελον των ισχυρών που κηρύσσει εν φωνή μεγάλη του βιβλίου της Αποκαλύψεως δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά ότι ή το απαραίτητο, εκείνο το οποίο έπρεπε να ακουστεί, να ακουστεί εις τα πέρατα της οικουμένης, τι είπα, εις τα πέρατα της κτιστής δημιουργίας ορατής και αοράτου. Διότι αυτό το υψηλόν κήρυγμα, αυτή η μεγάλη φωνή δείχνει, ιδίως ως προς το υψηλόν κήρυγμα, δείχνει όχι μόνο δυνατή φωνή που να ακούσει η τελευταία γωνίτσα ολοκλήρου της κτιστής ορατής και αοράτου δημιουργίας και αοράτου δημιουργίας των αγγέλων, αλλά και δια το υψηλόν του περιεχομένου και της ποιότητος του βιβλίου. Και ακόμη να φανεί κάτι άλλο, ότι αφού κανείς δεν μπορεί να το ανοίξει, θα το ανοίξει το σφαγμένο αρνίον. Συνεπώς,
το εσφαγμένον αρνίον έχει να παίξει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην αποσφράγηση του βιβλίου, δηλαδή στην αποκάλυψη των μελώντων στην ιστορία. Και ουδή σε δύνατο εν το ουρανό, ούτε επί της γης, ούτε υποκάτω της γης, ανοίξε το βιβλίο, ούτε βλέπειν αυτό. Και κανείς δεν μπορούσε, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε στα καταφόνια, να ανοίξει το βιβλίο, ούτε καν να το βλέπει. Όχι να το ανοίξει. Μελαγχολική σημείωση σε αυτή. Σημειώνει όμως ο Άγιος Ανδρέας πάλι Κεσαρίας. Σας είχα πει κάποτε στην αρχή των ομιλιών μας ότι θα χρησιμοποιούμε τον Άγιο Ανδρέα και κάθε επίσημο της Εκκλησίας μας ερμηνευτή, βήμα προς βήμα, ακριβώς για να μην πούμε πράγματα τα οποία θα είναι φαντασιόπληκτα. Θα το παρακαλέσω αυτό πάντα να το έχετε στο μυαλό σας και μην περιμένετε, γιατί ξέρετε η φαντασία μας πολλές φορές νοσεί και ζητά πολλάκις πράγματα να ικανοποιήσει την οσιρότητά της, έστω κι αν ξέρει ότι είναι ψεύτικα αυτά. Αυτό το πράγμα δεν είναι λόγος Θεού και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προσφερθεί υπό της Εκκλησίας. Υπό της Εκκλησίας θα προσφερθεί το υγιές, όχι των οσιρών, με σκοπό όχι να ικανοποιείται η νοσηρά μας φαντασία, αλλά να μαθαίνουμε ό,τι ο Θεός μόνον αποκαλύπτει. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας: «Δια του ουδήσε η δύνατο ανοίξε το βιβλίο, δηλούτε μήτε αγγέλους, μήτε ανθρώπους, τους ενσαρκιώντας, μήτε τους εξαρκώς αποδεδημικότας αγίους, την ακριβή των θείων κρυμάτων κατηληφένε γνώσιν, πλην του αμνού του Θεού, του των προφητευθέντων περί αυτού έκπαλε, δια της παρουσίας αυτού την ασφάλεια λύσαντος». Λέγει ότι κανείς δεν θα μπορούσε να ανοίξει το βιβλίο, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε Άγιος που έφυγε από την παρούσα ζωή, δηλαδή από τις ψυχές ανθρώπων που βρίσκονται στα καταχθόνια, δηλαδή στον Άδη. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει μια τριμερής υποδιαίρεσης απάσης της κτιστής δημιουργίας. Είναι τα επουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια. Είναι μια τριμερής υποδιαίρεση την οποία συναντούμε πολλές φορές στην Αγία Γραφή, πολλές φορές. Βεβαίως, περιττό να σας πω ότι αυτή η υποδιαίρεση είναι συμβατική. Είναι συμβατική. Και το κρίνουμε μόνο από ένα σημείο. Από τα καταχθόνια. Καταχθόνια είναι αυτά που βρίσκονται στα έγκατα της γης. Αυτό θα πει καταχθόνια. Στα έγκατα της γης. Αλλά στα έγκατα της γης, αγαπητοί μου, δεν είναι οι ψυχές. Δεν είναι οι ψυχές. Είναι μια έκφραση. Συνεπώς η τριμερής αυτή υποδιαίρεση είναι συμβατική. Θέλει να δείξει αυτά τα τρία, θα λέγαμε, επίπεδα της δημιουργίας: αγγέλους, ανθρώπους και ψυχές και κειμένων ανθρώπων. Πάντως θέλει κάτι να πει εδώ. Θέλει να πει εκείνο που σας είπα προηγουμένως και σας είπα να το θυμόσαστε, ότι καμιά, μα καμιά, μα καμία κτιστή δημιουργία μπορεί να ανοίξει το βιβλίο. Καμία. Ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, ούτε Άγιος. Και όπως σας είπα, το βιβλίο θα το ανοίξει μόνο το σφαγμένο αρνίον. Είναι λοιπόν φανερόν από εδώ, και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό να το σημειώσουμε, ότι τότε, αφού στην τριμερή υποδιαίρεση της κτήσεως δεν βρίσκεται κανένας, άρα το εσφαγμένο αρνίον δεν είναι κτίσμα. Προσέξτε, δεν είναι κτίσμα. Άρα τι είναι? Είναι ο Θεός. Άρα το εσφαγμένο αρνίον, ξαναλέγω, δεν είναι κτίσμα. Πού είναι οι χιλιαστέ που λέγουν ότι ο Υιός είναι κτίσμα? Βλασφημούντες εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το ότι δεν μπορούσε κανείς να ειδεί και πολύ παραπάνω να ανοίξει το βιβλίο, δείχνει, όπως σας είπα, αυτό το μυστηριώδες του μέλλοντος, τις Άγιες Βουλές του Θεού και το απροσπέλαστον της γνώσεως από πλευράς ανθρωπίνης προγνώσεως. Δεν μπορούμε να προγνωρίσουμε τίποτε, ούτε να προείδομεν τίποτε. Ακόμη πρέπει να ξέρουμε ότι η προφητεία ανήκει στον χώρο του Θεού.
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαλκεύσει προφητεία. Εκείνο που σας είπα προηγουμένως είναι κατοικασία. Πολύ δε παραπάνω, ότι αν προβλέψει κάποιος τι μπορεί να γίνει σε 20 χρόνια. Το μέλλον λέμε της επιστήμης. Σε 20 χρόνια ή σε 50 ή σε 100. Αυτό όμως είναι μια εικασία. Και δεν μπορούμε ποτέ να πούμε λεπτομέρειες. Μα ποτέ. Η προφητεία επαναλαμβάνουν στον χώρο του Θεού. Και συνεπώς, εφόσον η Εκκλησία μας προσφέρει την προφητεία, είναι η μόνη αληθινή πίστη. Ούτε ο ανατολικός διαλογισμός έχει προφητεία, ούτε δηλαδή ο βουδισμός, ούτε άλλα φρούτα της εποχής από την Ανατολή ερχόμενα και εγκαθιστάμενα εις των δυτικών κόσμων και μάλιστα εις αυτή τη φτωχή ταλέπορη πατρίδα μας. Μόνο η πίστη του Χριστού είναι αληθής, γιατί μόνη αυτή κατέχει τη γνώση του μέλλοντος, που είναι η προφητεία που ανήκει, σας είπα, στο χώρο του Θεού. Και εγώ, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εγώ έκλαιον πολύ ότι ουδής άξιος ευρέθη ανοίξε το βιβλίο, ούτε βλέπειν αυτό. Και εγώ έκλαιγα πολύ, γιατί δεν βρέθηκε κανένας, κανείς δεν βρέθηκε άξιος, ούτε να το βλέπει, ούτε πολύ παραπάνω να το ανοίξει το βιβλίο. Αυτός ο παρατατικός έκλαιον δείχνει ότι ανεζητεί το ανά πάσα στιγμή μία λογική ύπαρξης από την κτιστήν δημιουργία, για να μπορέσει να πει αυτή την τυχόν αγαθήν έκφαση της πορείας της Εκκλησίας, αυτή την ιστορία, από τους διωγμούς που υφίστατο, αλλά δεν ευρίσκετο καμία κτιστή λογική ύπαρξης. Και εφόσον ο Ευαγγελιστής συμπαθώς εφέρετο προς την Εκκλησία και βλέπει ότι δεν υπάρχει κανείς που να αποκαλύψει ποιο το μέλλον της Εκκλησίας, ο Κύριε, θα έλεγε εκεί εν παρενθέσει ο Ευαγγελιστής, θα διωκόμεθα διαρκώς, θα τρέχουμε σαν τους ποντικούς μέσα στις τρύπες της γης για να σε λατρέψουμε, θα μας σκορπίζουν οι εχθροί σου σαν τα παιδιά του λαγού, θα τρέχουμε από εδώ και θα τρέχουμε από εκεί. Κοίταξε Κύριε, εγώ είμαι στερημένος του ποιμνίου σου, των λογικών σου προβάτων. Εγώ είμαι εξόρισος εις την Πάτμον, δεν βλέπω τους δικούς σου. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, πού είναι το ποιμνίο σου? Σκορπισμένο. Πόσο Κύριε θα κρατήσει αυτό? Πάντοτε, σε ολόκληρη την ιστορία, μέχρι που να ξανάρθεις Κύριε. Πες μας. Κανείς λοιπόν δεν υπάρχει που να αποκαλύψει τι θα γίνει στο μέλλον? Σε παρακαλώ Κύριε, πες μας. Και ο Ευαγγελιστής κλαίει. Κλαίει, διαρκώς κλαίει. Και μάλιστα αυτό το ιδιαίτερος έκλαιον πολύ, παρατεταμένα και πολύ. Είπε κάποιος, χωρίς δάκρυα δεν εγγράφει η Αποκάλυψη, ούτε μπορεί να κατανοηθεί χωρίς δάκρυα. Αγαπητοί μου, αυτό θα έλεγα ότι ισχύει και για ολόκληρη την Αγία Γραφή. Προσέξατε το αυτό. Εάν πάρουμε το βιβλίο στα χέρια μας αυτό, την Αγία Γραφή, και το διαβάζουμε ακαδημαϊκά, όπως θα διαβάζαμε τα βιβλία της τσέπης που κυκλοφορούν με τα ποικίλα μυθιστορήματα, τότε ποτέ δεν θα γνωρίσουμε το πνεύμα του βιβλίου, παρά μόνο το γράμμα. Για να καταλάβουμε το πνεύμα του βιβλίου, πιστέψτε με, πρέπει να αρχίσουμε δάκρυα πάνω στο βιβλίο αυτό. Δάκρυα, ποικίλα δάκρυα, δάκρυα απορίας και αναζητήσεως των βαθέων. Κύριε, τι σημαίνει αυτό που διαβάζω εδώ? Αποκάλυψε με, φανέρωσε με. Ή δάκρυα χαράς και ικανοποιήσεως από το Λόγο του Θεού. Ή δάκρυα που έρχονται από την συνέστηση της μεγάλης αγάπης του Θεού, της πολύ μεγάλης αγάπης του Θεού. Πάντως με δάκρυα. Το βιβλίο αυτό δεν ανοίγει χωρίς δάκρυα. Ακούσατε το, να το ξέρετε. Σας παρακαλώ πολύ να το καταλάβουμε αυτό. Πάντως από την όλη σκηνή που βλέπουμε, είναι ο πατήρ, κρατάει το βιβλίο, ταυτοχρόνως λέει, κανείς δεν το βλέπει όμως, πως εξυγγέλθει από τον άγγελο. Για να μην ξεκινήσετε σαν τη περιγραφή ότι το κρατάει στο δεξί χέρι
και ετοιμάζεται να το δώσει σε κάποιον, σε ποιον, πού, πώς. Είναι ο άγγελος που φωνάζει και ο Ιωάννης που κλαίει. Είναι αξιοπαρατήρητο το εξής. Λέει παρακάτω. Τον πρεσβυτέρο. Τι ωραία, αληθινά συγκριτική εικόνα. Όταν πολλές φορές σε κάποιον που κλαίει απαρηγόρητα, του λέμε μη κλαις. Αλλά όταν είμαι θα έτοιμοι να πούμε σε κάποιον να μη κλαίει, έχουμε τον λόγο να τον κάνουμε να μη κλαίει. Θα του πούμε να σταματήσει, αλλά θα του δώσουμε κι εμείς τον λόγο εκείνον που δεν θα ξανακλαίει πια. Όταν ο Κύριος είπε στην χείρα της Ναΐν μη κλαίε, της το είπε όχι φιλολογικά, όπως πολλές φορές εμείς λέμε σε κάποιον που πενθεί, μη κλαις. Άλλο εάν του πούμε δεν πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών. Αν του το πούμε, τότε έχουμε το δικαίωμα να του πούμε μη κλαις. Και ο Κύριος όταν είπε στην χείρα μη κλαις, είχε μπροστά του την Ανάσταση του γιού της. Αυτό είναι τόσο σπουδαίο. Ένας λοιπόν εκ των πρεσβυτέρων είπε μη κλαίε, μη κλαις. Είναι ο πρεσβύτερος. Ενθυμίστε την εικόνα. Οι 24 πρεσβύτεροι γύρω από τον θρόνο του καθημένου. Είναι ως ανίκονοι στο ανθρώπινο γένος. Και συνεπώς συμμερίζεται τη θλίψη του Ιωάννου, επειδή τώρα αυτός ο πρεσβύτερος ανήκει στον ουράνιον χώρο, βλέπει και ατενίζει τον Χριστόν ως νικητήν και δυνάμενο να ανοίξει τα βιβλία, γι' αυτό και λέγει στον Ιωάννη μη κλαις. Είναι η παρηγορία των Αγίων που δίδουν εις τους πιστούς που ευρίσκονται εδώ εις την γη. Ω αυτή η παρηγορία. Ξέρετε δε ότι στην κορυφή των Αγίων είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Γι' αυτό λέμε υπεραγία. Όχι αγία, υπεραγία. Στην κορυφή. Και η υπεραγία Θεοτόκος παρηγορεί τους ανθρώπους. Είναι η παρηγορία των Αγίων. Είναι πολύ μεγάλη παρηγορία των Αγίων. Όσοι μάλιστα ζουν την θλίψη του κόσμου τούτου ένεκα του Χριστού, ζουν αυτήν την θλίψη κατά Θεόν θλίψη, τότε συχνά επιτρέπει ο Θεός εις την υπεραγία Θεοτόκων και εις τους Αγίους Του να δίδουν παρηγορία εις τους πιστούς με διαφόρους τρόπους. Δεν σας λέγω ποιους τρόπους, πολλούς τρόπους. Δίδουν παρηγορία εις τους πιστούς. Μεγάλη παρηγορία. Αυτός ο πρεσβύτερος ομιλεί στον Ιωάννη και δεν λέγει το όνομα Ιησούς Χριστός, αλλά λέγει δύο άλλα, χρησιμοποιεί δηλαδή δύο άλλα πασίγνωστα ονόματα ως χριστολογικά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Το πρώτο, όταν λέγει μη κλαις, να ενίκησε ο Λέων το λεοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, αυτό αναφέρεται εις το βιβλίο της Γενέσεως, όταν ο Ιακώβ δίδει, προτελευταίο κεφάλαιο είναι, δίδει προφητείες στα 12 παιδιά του και λέγει στον Ιούδα ότι από αυτόν θα ξεκινήσει ο Μεσσίας να έλθει στον κόσμο. Και του λέγει εκεί ως Λέων και ως κύμνος Λέοντος πεσείτε, και τι θα γερεί αυτόν, θα πέσει σαν λεοντάρι και σαν λεονταράκι. Ποιος τολμά να τον ξυπνήσει, ποιος τολμά να τον σηκώσει, αφού είναι λεοντάρι. Ποιος πάει κανείς να πει στο λεοντάρι σήκω, με ενοχλείς, φύγε από εδώ, λεοντάρι γαρ, λεοντάρι. Δηλαδή με άλλα λόγια είναι ο Μεσσίας. Και τον εμφανίζει εδώ ως λέοντα. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτήν την γνωστοτάτηρη στους Εβραίους χριστολογική θέση της Παλαιάς Διαθήκης δια να δηλώσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας. Ταλέποροι Εβραίοι που τον αναμένετε ακόμα, και ανταυτού θα έλθει για εσάς ο Αντίχριστος. Το άλλο χωρίο είναι από τον προφήτη Ισαΐαν στο 11ο κεφάλαιο 1 έως 10. Σπίτι σας πηγαίνετε να το διαβάσετε αυτό, 11ο κεφάλαιο 1 έως 10. Και λέγει εκεί, ονομάζει τον Μεσσίαν ότι κατάγεται από τη ρίζα Ιεσέ.
και του δίδει χαρακτηριστικά μεσιανικά, τα οποία δεν αποδίδονται στον Δαβίδ, γιατί η ρίζα του Ιεσέ, Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ, δεν τα έχει τα χαρακτηριστικά αυτά ο Δαβίδ, δεν είναι δυνατόν γιατί είναι άνθρωπος. Συνεπώς απόγονος του Δαβίδ, δηλαδή ο Μεσσίας. Πιθανότατα το ένα από τα τέσσερα ζώα που είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά και που ομοίαζε με λέοντα, πιθανότατα το ζώο αυτό να απηχεί την ιδιότητα του Μεσσίου, όπως και ο συμβολισμός των υπολείπων τριών ζώων, και που οι ιδιότητες αυτές των τεσσάρων ζώων αναφέρονται τόσον εις τον καθήμενον επί του θρόνου, όσον και εις το εσφαγμένον αρνίον των Ιησούν Χριστών. Έτσι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς, ενίκησε, υπερίσχυσε της ιστορίας δια του απολυτρωτικού του έργου, δια να ανοίξει το κατεσφραγισμένον αυτό βιβλίον. Και είδον εν μέσω του θρόνου των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός, ως εσφαγμένο, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Α, εισή τα 7 πνεύματα του Θεού αποστελόμενα εις πάσαν την γη. Το 6ο χωρίο του 5ου κεφαλαίου. Η εικόνα, όπως βλέπουμε, της οπτασίας του ιερού, οπτασίας του, συμπληρούνται με ένα ακόμα κυριότατο στοιχείο, και το οποίο εφ' εξής, να ενθυμίστε, θα είναι δεσπόζον εις την όλην αποκάλυψη. Δεσπόζον. Αρκεί να σας πω ότι αυτή η μορφή του εσφαγμένου αρνίου συναντάται 29 φορές μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ώστε ποιο είναι το εσφαγμένο αρνίο? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το εσφαγμένο αρνίο. Και τώρα θα παρακαλέσω, προσέξτε. Η θεολογία του υπολείπου μέρους του βιβλίου της Αποκαλύψεως αντικαθίσταται, ή μάλλον αντικαθιστά, την θεολογία του Σταυρού. Στα πρώτα κεφάλαια είδαμε τα εξής σημεία. Ο Χριστός εμφανίζεται ο πρωτότοκος των νεκρών. Σαφώς ο πρωτότοκος των νεκρών. Ακόμη λέγει εκεί «εν το αίματι αυτού εμείς απελούστημεν». Ακόμη ήτινες στο πρώτο κεφάλαιο, αυτόν εξεκέντησαν. Θα τον δουν εκείνοι όψονται και κόψονται, εκείνοι οι οποίοι εξεκέντησαν αυτόν, τον ελόγχησαν. Συνεπώς έχουμε τη θεολογία του Σταυρού. Είναι ο Χριστός επί του Σταυρού. Τώρα φεύγει η θεολογία του Σταυρού και έρχεται η θεολογία του αρνίου. Δεν θα μιλεί πλέον για την θεολογία του Σταυρού, αλλά για την θεολογία του αρνίου. Φυσικά όμως αυτή η θεολογία του αρνίου είναι η σταυρική θυσία του Χριστού. Και συνεπώς, αφού έχουμε το εσφαγμένο αρνίο, είναι το ίδιο πράγμα. Είτε μιλάμε για τη θεολογία του αρνίου, είτε μιλάμε για τη θεολογία του Σταυρού, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αλλά αλλάζει η έκφραση. Και είδον εν μέσω του θρόνου των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένο. Το αρνίον λοιπόν ο Ιησούς Χριστός παίρνει τη θέση του εις το όλο σκηνικό. Δεν θα δούμε πουθενά τον Σταυρόν, αλλά το αρνί. Είναι τώρα όλο και συμπλήρωται η εικόνα, αλλά φτάσαμε όμως σε μια επαρκή συμπλήρωση. Λέω επαρκή γιατί θα έχουμε και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, αλλά η κυρία εικόνα συνεπληρώθη. Είναι ο καθήμενος επί του θρόνου, είναι ο Πατήρ, είναι το Πνεύμα το Άγιον ως 7 και όμενες λαμπάδες, είναι και ο Υιός ως εσφαγμένον αρνίον. Δηλαδή στην όλη εικόνα, στο όλο σκηνικό, έχουμε την όλη Αγία Τριάδα. Πώς αλλιώτικα να εμφανιστεί η Αγία Τριάς? Είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, να εμφανιστεί ο Θεός? Ο Θεός πώς?
Όταν ζήτησε κάποτε ο Μωυσής εις τον Κύριον να εμφανιστεί, του είπε μάλιστα φιλικότατα το εξής. Φιλικότατα του λέγει: Κύριε, μου δείχνεις, μου μιλάς, μου λες τόσα και τόσα και με απεκάλεσες φίλον σου. Δεν είδα ποτέ το πρόσωπό σου. Έλα να μου παρουσιαστείς. Ο Θεός του λέγει: κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Παρά τα αυτά θα σου κάνω τη χάρη. Θα σου κάνω τη χάρη. Θα πας σε εκείνη την τρύπα, σε εκείνη τη σπηλιά του βουνού, και εγώ θα περάσω από εκεί και θα δεις τα οπίσθια μου, όχι το πρόσωπό. Αλλά αυτό καταγράφεται στην Αγία Γραφή. Πλην όμως, πλην όμως δεν υπάρχει καμία περιγραφή των οπισθίων του Θεού. Παρά μόνο γράφεται ότι ο Μωυσής είδε τα οπίσθια του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Είδε εκείνα τα οποία δεν αναφέρονται στο πρόσωπο του Θεού. Δηλαδή κάποια σύμβολα που δεν ήσαν σαφή του προσώπου του Θεού. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε το πρόσωπο του Θεού, αλλά με σύμβολα όμως. Διότι κανείς ποτέ δεν είδε τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Όχι ο Ιωάννης, ο οπτασιαστής, όχι κανείς Άγιος, αλλά ούτε οι άγγελοι, ούτε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, τα υποκάτω του θρόνου του Θεού. Κανείς ποτέ δεν είδε το πρόσωπο του Θεού. Όπως είναι, μόνο ο Υιός βλέπει το πρόσωπο του Πατρός και ο Πατήρ το πρόσωπο του Υιού. Μόνο το Πνεύμα το Άγιον βλέπει και ερευνά τα βάθη του Θεού και κανείς άλλος. Μόνο ο Θεός τον εαυτόν του, κανείς άλλος. Όμως έχουμε μία εικόνα, την εικόνα του Αγίου Τριαδικού Θεού σε μία μεγαλειότητα. Σε μία μεγαλειότητα η οποία αναφέρεται και είναι συντονισμένη ούτως υπήν αυτή η εικόνα, διαρθρωμένη ως προς το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή ως προς το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου, όπως θα δούμε πιο κάτω. Διότι εδώ έχουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εμφανίζεται με ένα επτάγλωσσον πυρ, 7 λαμπάδες σκιόμενες, που αποστέλλεται εις τον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής. Προσφέρει τα χαρισματά του και επικυρώνει την υιοθεσία των ανθρώπων. Και ο Υιός ως αρνίον στην εικόνα, που δείχνει ότι ενυνθρώπισε ο Υιός, εθυσιάστη υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Συνεπώς, η εικόνα την οποία βλέπει ο Ιωάννης είναι η εικόνα της Αγίας Τριάδος ως προς το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, ως προς το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου. Είναι συνεπώς σχετική εικόνα. Και εικόνα και σχετική εικόνα. Δεν είναι πολύπλευρος να δώσει όλες τις πτυχές γνώσεως του προσώπου του Θεού. Μόνο μία πλευρά, τη σωτηρία του κόσμου. Ας προσέξουμε κάτι άλλο. Όπως είναι διαρθρωμένη η εικόνα, είναι μπροστά εις τον καθήμερον επί του θρόνου οι 7 λαμπάδες και το εσφαγμένο αρνίον. Τι σημαίνει αυτό? Ο Πατήρ αποστέλει και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο. Ο Υιός ως θεάνθρωπος και αποστελόμενος εις τον κόσμο ίσταται μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ωραία η εικόνα που λέγει: είδα το αρνίον εν μέσω του θρόνου των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων μεταξύ. Όπως ο θρόνος εδώ γύρω 24 πρεσβυτέροι, συνεπώς μεταξύ του θρόνου και των 24 πρεσβυτέρων σε αυτόν τον χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αρνίον είναι ιστάμενον μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Είναι ο Μεσίτης Χριστός μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ακούστε πως το σημειώνει μεγαλειωδώς ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του 2 κεφάλαιο 4 έως 6. Ο Θεός πάντα σαν ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Εις γάρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων,
άνθρωπος, Χριστός Ιησούς, άνθρωπος, η ανθρωπίνη φύση, Χριστός Ιησούς. Εξάλλου και Χριστός θα πει ανθρωπίνη φύση, Μεσσίας. Οδού σε αυτόν αντίλυτρον υπερπάντων το μαρτύριον καιρής ιδίης. Ώστε λοιπόν, όταν είναι μεταξύ Θεού και πρεσβυτέρων, μεταξύ Αγίων και Θεού, είναι ο ρόλος του Μεσσίου και είναι ρόλος λυτρωτικός. Αν θέλετε, θα ήθελα να σας έλεγα, δεν το καταλάβετε όμως, είναι ένα συντεχνική, ένα παράδειγμα ως προς την προσαρμογή του ποινίου φωνής ενός μεγαφώνου με το πρωτεύον του μετασχηματιστού. Δεν το καταλάβετε όμως, είναι στην τεχνική. Είναι όμως θαυμάσιο παράδειγμα για να πει κανείς αυτό που τώρα θα ήθελα να σας πω. Όπως είναι ο Υιός ο ενανθρωπής σας, είναι οι δύο του όψεις, είναι οι δύο του φύσης. Η μία είναι η ανθρωπίνη, η άλλη είναι η θεία. Ένα πρόσωπο όμως υπάρχει, ένα πρόσωπο. Με τη θεία φύση ο Υιός βλέπει τον Θεόν, βλέπει τον Πατέρα των Υιών και το Άγιον Πνεύμα. Με την ανθρωπίνη φύση βλέπει τους ανθρώπους. Συνεπώς, ο Θεός βλέπει τους ανθρώπους όχι βλέποντας τους ανθρώπους, αλλά βλέποντας την θεία φύση του Υιού, η οποία είναι ενωμένη με την ανθρωπίνη φύση, και συνεπώς διά του Υιού βλέπει τους ανθρώπους. Αυτή την εικόνα έχουμε μπροστά μας. Αυτός είναι ο Μεσσίτης Χριστός. Προσέξτε μόνο, οι λέξεις Μεσσίας και Μεσσίτης δεν έχουν καμία σχέση. Μεσσίας εβραϊκά θα πει Χριστός και χρησμένος. Μεσσίτης είναι ελληνική λέξη. Μοιάζουν φωνητικά, αλλά δεν είναι όμως οι ίδιες λέξεις. Βλέπουμε εδώ να εμφανίζεται ο Υιός ως αρνίον. Υπάρχει όμως πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση με την προηγουμένη εικόνα του Λέοντος. Ο ένας πρεσβύτερος που έσκυψε και είπε εις τον Ιωάννη, μη κλαις. Ο Λέων της φυλής του Ιούδα, αυτός άνοιξε το βιβλίο. Δύναται να το ανοίξει. Εδώ βλέπουμε ένα αρνίον. Και υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ Λέοντος και αρνίου. Είναι δε γνωστό ότι ο Λέων τρώει το αρνί. Το αρνί είναι άκακο. Είναι πολύ απλό. Ένα απλό ζώο. Και αφελές. Λοιπόν, όπως λέγει ο Βικτωρίνος, υπήρξε ο Χριστός Λέων για να νικήσει τον θάνατο. Και υπήρξε αρνίον για να πάθει υπέρ των ανθρώπων. Είναι δε γνωστό ότι η εικόνα του αμνού ήταν πολύ οικία στην λατρευτική ζωή των Εβραίων. Είναι ο Πασχάλιος Αμνός, ως τύπος του Μεσσίου, και το προμήνυσε ο Μωυσής αυτό. Ακόμα ο Ισαΐας το προτυπώνει αυτό, τον αποκαλεί τον Μεσσίαν αρνίον, αμνών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής δείχνει τον Μεσσίαν και τον ονοματίζει και λέγει, να ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Και ακόμα η πρώτη χριστιανική εκκλησία χρησιμοποιεί την εικόνα του αρνίου Χριστού, ώστε εδώ πλέον να μην χρειάζεται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως καμία απολύτως περαιτέρω εξήγηση, διότι οι αναγνώστε γνωρίζουν ή οι ακροατές γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αρνίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Και επειδή ο αμνός ήταν ένα κύριον ζώον κατά τις θυσίες, γι' αυτό το λόγο όσες φορές πρόκειται να δηλωθεί η ηλαστήριος θυσία του Χριστού, εμφανίζεται το σύμβολο του αρνίου. Όπως λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου, είτε περί σταυρού ομιλήσουμε, είτε περί αμνού ομιλήσουμε, είναι το ίδιο πράγμα. Αρνίων εστικός και ασφαγμένων, περίεργο πράγμα. Φαινομενικώς έχουμε ένα οξύμορον σχήμα. Προσέξτε, εσφαγμένον και εστικός. Άμα είναι σφαγμένο, πώς στέκεται? Αφού είναι σφαγμένο. Και όμως, όπως γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ως εσφαγμένον δειλεί την μετά την σφαγή ζωήν αυτού, ενή εδείκνει τα του πάθους σύμβολα ως εσφαγμένον αλυτός μετά την εκ νεκρών έγερση. Δηλαδή δείχνει την διπλή φύση του Χριστού, διπλή φύση ως προς το πάθος και την ανάσταση. Έπαθε επί του Σταυρού
εσταυρώθη, απέθανε, αλλά να, ζει, γιατί αναστήθη. Ωραιότατα θα μπορούσε να εκφραστεί το εσφαγμένον αλεστικός, ιστάμενον δηλαδή, αρνίων ως εξής. Την Κυριακή της Αναστάσεως, όταν εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητάς του και είχε τα χέρια του τρυπημένα. Να λοιπόν το εσφαγμένον αρνίων, τα τρυπημένα χέρια και η λογχισμένη πλευρά. Κι όμως στέκεται όρθιος. Γιατί? Αναστήθη από τους νεκρούς. Τι ωραία εικόνα. Τι ωραία. Ίσως συναντήσετε σε παλαιοχριστιανικά μνημεία αυτή την εικόνα του εσφαγμένου αρνίου. Τι ωραία εικόνα. Θαυμασία πραγματικά. Και εκφραστικοτάτη. Αλλά εδώ εμφανίζεται, αγαπητοί μου, ο Μεσσίας ως αρνίον, που το αρνίον είναι άοπλον, είναι αδύναμον, όμως ταυτοχρόνως φέρει 7 κέρατα και 7 οφθαλμούς. Βλέπετε δηλαδή εναλλασσόμενες σκηνές και εικόνες εκ πρώτης όψεως αντιφατικές, αλλά συμπληρώνουν όλες τις πτυχές του προσώπου του Χριστού. Φέρει λοιπόν 7 κέρατα και 7 μάτια, που τα κέρατα κατά την Παλαιά Διαθήκη είναι σύμβολον δυνάμεως και μάλιστα βασιλικής. Πολλές φορές χρησιμοποιείται το κέρας ως σύμβολο της δυνάμεως. Πολλές φορές στην Οδή Φερυπίν της Αγίας Άνης, της Μητρός του Σαμουήλ, αναφέρεται το κέρας εκεί. Και πολλές, πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται. Ωστόσο, ο αριθμός 7, προκειμένου περί των κεράτων, ξέρετε τι δείχνει? Το πλήρωμα της βασιλικής εξουσίας και δυνάμεως του αρνίου σε όλη την κτιστήν δημιουργία. Εις τους αγγέλους, εις τους ανθρώπους και εις τους δαίμονες. Θα βασιλεύσει ο Χριστός και ενώπιον του παν γόνι κλίνει, επουρανίων τε και επιγείων και κατακτονίων. Αυτό το σύμβολο των 7 κεράτων. Κι όμως αρνίων. Κι όμως αρνίων. Τι χαριτωμένο πράγμα. Ως προς τους 7 οφθαλμούς, γράφει ο προφήτης Ζαχαρίας: 7 οφθαλμοί Κυρίου εισήν, οι επιβλέποντες επί πάσαν την γην. Ζαχαρίας 3,9, 4,10. 7 οφθαλμοί Κυρίου είναι αυτοί που επιβλέπουν πάνω στη γη. Εάν, προσέξτε αυτό το σημείο, εκεί στον προφήτη Ζαχαρία ο Θεός έχει 7 οφθαλμούς, τότε εις το παρόν χωρίον της Αποκαλύψεως, ο Χριστός που έχει 7 οφθαλμούς είναι χαρακτηριστικό για την Χριστολογία της Αποκαλύψεως. Δηλαδή, ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Σε κάθε βήμα μας τα βλέπουμε. Ο Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς, που έζησε πριν από 1900 τόσα χρόνια, είναι ο αιώνιος Θεός που ενυνθρώπισε. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό ότι οι 7 λαμπάδες, τα 7 πνεύματα του Θεού, ευρίσκονται πρώτου θρόνου του καθημένου και αποστέλλονται εις τον κόσμο, όπως και οι 7 οφθαλμοί του αρνίου. Είναι τα 7 πνεύματα που αποστέλλονται εις τον κόσμο. 7 λαμπάδες, 7 μάτια. 7 λαμπάδες πρώτου θρόνου του Πατρός, 7 μάτια στο αρνίον. Είναι το ίδιο, είναι δύο διαφορετικά σύμβολα, το ίδιο αντικείμενο, το Άγιο Πνεύμα στην πληρότητά του. Προσέξτε όμως εδώ, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και ο Πατήρ και το αρνίον αποστέλλουν το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο. Ακούσατε το πώς το λέει αυτό το Ευαγγέλιο τώρα? Και εγώ, λέγει ο Χριστός, ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητο δώσει μην, ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα, το Πνεύμα της Αληθείας. Ιωάννης 14,16. Ποιος θα στείλει το Πνεύμα του Άγιον? Ο Πατήρ, που θα τον παρακαλέσει ο Υιός. Παρακάτω, Ιωάννης 15,26 γράφει: όταν, λέει ο Χριστός, όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, που εγώ θα τον στείλω τον παράκλητο, το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Ώστε και ο Πατήρ στέλνει το Πνεύμα του Άγιον, ώστε και ο Υιός στέλνει το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά μόνον από τον Πατέρα εκπορεύεται. Άλλο αποστέλλεται και άλλο εκπορεύεται. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το εκπορεύεται δείχνει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος σε σχέση με τον Πατέρα. Το αποστέλλεται εις τον κόσμο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Προσέξτε λοιπόν. Αποστέλλει ο Πατήρ το Πνεύμα του Άγιον, αποστέλλει ο Υιός το Πνεύμα του Άγιον. Να σου. Οι 7 λαμπάδες στον Πατέρα μπροστά, το Άγιο Πνεύμα, τα 7 μάτια εις το αρνίον. Ώστε και ο Πατήρ Θεός και ο Υιός Θεός.
αλλά και το Πνεύμα το Άγιον Θεός. Πώς η Χριστολογία, ολόκληρο το Ευαγγέλιο μέσα στην Αποκάλυψη. Και ταυτοχρόνως ξεδιπλώνεται, αγαπητοί μου, μπροστά μας το μέλλον της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αυτά για απόψε. Thank you.